Ξημέρωσε. Ακούς? Τι γίνεται? Έλα εδώ στο παράθυρο, Παπαγρηγόρη. Έτσι. Από τη χαραμάδα να βλέπουμε. Εγώ φεύγω. Να περιποιηθείς καλόγερε αυτούς που μένουν σαν να ήμουν εγώ. Και ό,τι ζητήσει ο Δραξάν να του το προμηθεύσεις. Τα ακούς? Τα ακούω, αφέντη. Να πάρε. Για τα έξοδά σου. Κράτησε τα χρήματά σου, Ιβάτζη. Οι άνθρωποι σου θα φιλοξενηθούν και χωρίς αυτά. Όχι. Πάρ' τα, Άγια Πατέρα. Γιατί τα άλογα ετούτα δεν θα σου τα γυρίσω πίσω. Και όχι μόνο θα δώσεις κι άλλα του Δραξάν, αλλά και θα έχεις να θρέψεις τους στρατιώτες του όσο μένουν εδώ. Πρόσεξε, πρόσεξε. Ακού τι λένε, Πατέρα Γρηγόρη. Θα κάνω ό,τι με διατάξει ο Δραξάν. Μα τα χρήματα δεν τα θέλω. Το μοναστήρι έχει σοδειές αρκετές για τους στρατιώτες σου. Δεν θέλω πληρωμή. Όπως αγαπάς. Εμπρός, μη χάνουμε καιρό. Πες μου, πού πηγαίνεις, αφέντη? Τι είσαι, μέλη, καλόγερε? Δεν με μέλη καθόλου, μα αν πηγαίνεις στον Πρίλαπο να βρεις τον Τζάρο, όπως έλεγες χθες βράδυ, αυτά τα άλογα δεν θα σε πάνε. Είναι γέρικα. Καλά μονάχα για μας που δεν πάμε μακριά. Αν μου το είχες μηνύσει πρωτύτερα, θα σου βρίσκα άλλα. Έννοια σου, θα φροντίσουμε να μην τα παρακουράσουμε και θα φτάσουμε καλά. Έχε γεια, καλόγερε. Στο καλό, στο καλό. Ποιος από όλους που έμειναν είναι ο Δραξάν? Δεν τον έχω δει ποτέ μου. Μα δεν είναι κανένας από αυτούς που έμειναν εδώ στην αυλή. Ετούτοι είναι στρατιώτες. Ψέματα, είπε ο Ιβάτζης. Βλέπεις, δεν πάνε κατά τον ποταμό να περάσουν από τη ριχοτοπιά που είναι εδώ αντίκρι. Κατεβαίνουν ίσια στην όχθη του αξιού. Άρα δεν πάνε στον Πρίλαπο. Εγώ πρέπει να φύγω. Για πού? Θα τους ακολουθήσω. Χωρίς άλογο. Τρέχω, καλά. Μα είναι τρέλα, θα σε δουν. Μια φορά μονάχα πεθαίνουμε. Και η δουλειά μου με έμαθε να κρύβουμε. Μείνε εσύ με τον πληγωμένο που να γυρίσω. Και αν μπορείς να μάθεις τίποτα για το Δραξάν, την ευχή σου, Παπά Γρηγόρη. Ο Θεός μαζί σου, παλικάρι μου. Ήρθες επιτέλους, Μιχαήλ. Έλα καλύτερα μέσα στο καλύβι, μη μας πάρει κανένα μάτι. Λέγε, έμαθες τίποτα? Κάτι έμαθα. Μα εσύ, Νικήτα, γιατί δεν πήγες στην Τρουμπίτζη? Δεν πρόλαβα. Είχα εδώ άλλα που ήταν ανάγκη και βία να μάθω. Έπειτα σκέφτηκα πως το θάνατο του Βοτανιάτη θα τον πληροφορήθηκε πια ο Αύγουστος από όσους πρόλαβαν και βγήκαν πρώτοι από τη Ρεματιά. Εδώ μαγειρεύεται κάτι σοβαρό. Ο Δραξάν βρίσκεται στο μοναστήρι της Ελεούσας. Έμαθες που πηγαίνει? Ο Βλαδισλάβ ετοιμάζει παγίδα που θέλει να τραβήξει τον Αυτοκράτορα. Τώρα που κατέβαινα από το κελί εκεί στο μοναστήρι, κρύφτηκα στο διάδρομο καθώς τα αυτή μου πήρε κάτι κουβέντες. Από κάποια πόρτα που έμενε μισάνοιχτη, στάθηκα και άκουσα δύο άντρες που έλεγαν αυτά. Τι καταστροφές ετοιμάζει πάλι το μίσο σου στην άτυχη πατρίδα μας, Βλαδισλάβ? Μην το λες αυτό. Ίσα ίσα το καλό της πατρίδας μας γυρεύω. Αν τώρα υποταχθούμε στον Έλληνα, πεθαίνουμε σαν έθνος. Και ο Ρωμανός γυρεύει να αρχίσει διαπραγματεύσεις με τον εχθρό την ώρα που είμαστε εδώ και φυλάμε τα στενά. Την ώρα που ξέρει πως από το Μελένικο είναι έτοιμη η μισή φρουρά να κατέβει για να ξανακλείσει το στενό του κλειδίου και να πιάσει τον Έλληνα στη φάκα μόλις εκεί του δώσουμε το σύνθημα. Είναι δηλός ο Ρωμανός να γυρεύει διαπραγματεύσεις την ώρα που ο Βασίλειος ετοιμάζεται να εκδικηθεί το θάνατο του Βοτανιάτη και να πέσει με τους καλύτερους άντρες του στην ενέδρα που του έχουμε στήσει. Στάσου, Βλαδισλάβ, είναι ανάξιό σου να αδικείς έτσι τον Ρωμανό, που ξέρεις πολύ καλά πως του χρωστάς τη ζωή σου. Ξεχνάς πως όταν ο Ρωμανός ζητούσε συνεννόηση δεν ήξερε κανείς πως θα σκοτωνόταν ο Βοτανιάτης και πως ο Βασίλειος θα γύρευε εκδίκηση σε τούτα τα μέρη. Ύστερα έπρεπε να ξέρεις τον Ρωμανό και να καταλάβεις πως αν τώρα γυρεύει συνεννόηση, το κάνει για να κερδίσει καιρό. Όπως το έκαμε ο πατέρας του ύστερα από την καταστροφή του Σπερχιού, για να μπορέσει να μαζέψει πάλι τις σκόρπιες δυνάμεις μας και να πέσει απάνω στους Έλληνες την ώρα που δεν το περίμεναν. Άλλες οι περιστάσεις τότε και άλλες τώρα. Τώρα μόνο μια τολμηρή απόφαση μπορεί να διορθώσει το ηθικό του στρατού μας. Και αν ο Ρωμανός είναι τόσο άνανδρος που να μην το κάνει,
Θα το κάνω εγώ με τον Ιβάτζη και τον Νικουλιτσά. Και αν φοβάσαι κι εσύ, τράβα με τον Ρωμανό απ' άλλο δρόμο. Μέτρα τα λόγια σου, Βλαντισλάβ. Υπομονή μου έχει όρια. Κι όμως, μεγάλη πρέπει να είναι η υπομονή σου, αφού τόσα χρόνια μπόρεσες να ζήσεις με τους εχθρούς. Με γυναίκα της φυλής τους και παιδιά. Βλαντισλάβ! Έλα! Χτύπα, τι στάθηκες. Όχι. Δεν είναι ώρα να σε σκοτώσω όταν ψυχομαχάει η πατρίδα. Μια χούφτα μείναμε πια, Βλαντισλάβ. Μην αφαιρέσεις της Βουλγαρίας τον προστάτη της, το Ρωμανό. Δυο άντρες λες τα λέγανε αυτά. Ξέρεις όμως ποιοι ήσαν? Ο ένας ήταν ο Βλαντισλάβ. Ο άλλος πρέπει να ήταν ο Δραξάν. Πρώτη φορά μου τον έβλεπα. Είναι ψηλός με ξανθά γένια. Ναι. Α. Και ο Ιβάντζης. Ο Ιβάντζης. Ο Ιβάντζης δεν πάει στο Πετρίσκο με τον Ιστορίτσι? Δεν ξέρω. Εμένα ρωτάς. Τι θα πάει να κάνει στο Πετρίσκο? Νικήτα, τι είναι αυτά που μου λες? Πώς δεν ξέρεις? Εσύ δεν το έγραψες στην άμμο πριν από λίγο εκεί στην όχθη του Ναξιού για να το διαβάσω? Εγώ δεν κούνησα από εδώ. Σε περιμένω από τη νύχτα που σου έριξα στο παράθυρο την πέτρα. Περίεργο. Τώρα που ακολουθούσα δίπλα στον ποταμό τα χνάρια του Ιβάτζη. Τώρα το πρωί έφυγε από το μοναστήρι. Με τώρα. Ήτανε κάμποση μαζί του. Τους πήρα μέσα στο κατόπι. Ακολούθησα στην άμμο τα πατήματα των αλόγων τους. Ώσπου τα έχασα πια εκεί στο ριάκι. Μπήκαν στον ποταμό. Φαίνεται πως τα τραβούσανε για το βουνό. Πέρασα λοιπόν το ριάκι για να εξετάσω και την άλλη όχθη. Εκείνη την ώρα, σαν πως να άκουσα πίσω μου ελαφριά πατήματα πάνω στα ξερά φύλλα. Στάθηκα. Αφουγκράστηκα. Τίποτα. Γύρισα πίσω να ακολουθήσω το ριάκι. Να δω εκεί μήπως έβρισκα τίποτα. Και εκεί. Εκεί που σμίγουν τα δύο ρεύματα του ποταμού, βλέπω δεμένο σε ένα κλαδί ένα κόκκινο κουρελάκι και μπηγμένο το κλαδί στην άμμο. Το σημάδι αυτό δεν ήταν εκεί όταν είχα ξαναπεράσει. Πήδησα αμέσως στην άλλη όχθη και εκεί πλάι στο κλαδί βλέπω χαραγμένες στην άμμο ελληνικά ετούτες τις λέξεις. Γύρνα πίσω. Ο Ιβάντζης με τον Ιστορίτσι τραβούν για το Πετρίσκο. Τα χάσα. Κανένα δεν έβλεπα. Και είπα μέσα μου, ο Νικήτας τα έγραψε. Πάλι όμως, ο Νικήτας να κάνει τέτοιο λάθος να τα γράψει ελληνικά. Παράξενο. Πολύ παράξενο είναι τούτο που μου λες. Και ξέρεις κάτι άλλο? Ο Κωνσταντίνος λέει πως αυτός δεν μου έγραψε ότι βρισκόταν πληγωμένος στη Ρεματιά. Αδύνατον. Κι όμως, δεν ήξερε πως είχε σκοτωθεί ο Βοτανιάτης. Ό,τι και να είναι αυτό το μυστήριο, πρέπει να το βρούμε. Μα όχι τώρα. Τώρα πρέπει να κοιτάξουμε τα πιο βιαστικά. Ένας από εμάς πρέπει να πάει ευθύς στον αυτοκράτορα και να τον σταματήσει. Αν αλήθεια έχει σκοπό να πάρει τον ίδιο δρόμο όπου ο Βοτανιάτης βρήκε το θάνατο. Και πρέπει αμέσως να μεταφέρουμε τον Κωνσταντίνο. Δεν μπορεί να μείνει μόνο στο μοναστήρι. Και σένα σε έχω ανάγκη. Περιττό να τον κουνήσουμε. Βρίσκεται σε καλά χέρια. Ο Παπαγρηγόρης είναι κοντά. Ποιο Γρηγόρης? Ο φίλος. Και σε γυρεύει, θέλει να σε δει. Ο Γρηγόρης. Ο γιος του Γεροπανκράτη. Ύστερα από 10 χρόνια. Τον ξαναβρίσκω επιτέλους. Περίμενε να του μηνύσεις να έρθει να σε βρει. Κι εγώ 10 χρόνια τον γυρεύω. Και θα δει να ό,τι έχω και δεν έχω για να τον ξαναδώ. Μα τώρα θα χάσω καιρό αν γυρίσω στο μοναστήρι. Και οι ώρες μας είναι πολύτιμες. Εσύ πήγαινε αμέσως στη Στρουμπίτζη. Δες στον αυτοκράτορα. Και αν το μήνυμα που διάβασες στην άμμο είναι και αυτό μέρος του παιχνιδιού του Ιβάντζη για να μας μπλέξει στα δίκτυα του, η πονηρία του θα πάει χαμένη. Άντε, στο καλό Μιχαήλ. Πού θα σε ξαναβρω? Πού? Στο προσκέφαλο του αρρώστου. Δόξα τω Θεώ, έχουμε τον Γρηγόρη που θα παίρνει και θα μας δίνει με ασφάλεια τα μηνύματα. Έχεις χρήματα? Έχω. Πάρε το άλογο μου. Από την Γρηγοράδα σου κρέμεται η ζωή του αυτοκράτορα. Στο καλό. Ο Θεός μαζί σου. Έχει Γιάννη, κοίτα. Τρέχα, Μιχαήλ. Τρέχα, πρέπει να προλάβεις. Να προλάβεις. Τρέξε, τρέξε, λογάκι μου. Τρέξε να προφτάσουμε. Θεέ μου, Βούλγαροι μπροστά μου. Βούλγαροι. Τρέξε, λογάκι μου. Τρέξε να ξεφύγουμε. Τρέξε. Μας είδαμε. Πετάνε σαΐτες. Τρέξε, λογάκι μου. Τρέξε, λογάκι μου. Τρέξε, λογάκι μου. Γκρεμός μπροστά. Στάσου! Στάσου!
Ο Δαφνομήλης φεύγει, θα κατέβει τον Αξιό. Θα περάσει από το βουνό όπου καταστράφηκε ο Βοτανιάτης με το σώμα του. Τι στενοχώρια πήρε ο Αύγουστος αντώματα για το Βοτανιάτη, πήγε και κλείστηκε στη σκηνή του. Ολόκληρη ημέρα κανένα δεν θέλησε να δει. Ένιωσε όμως και πάλι γρήγορα συνέφερε. Κάλεσε αμέσως σε συμβούλιο του στρατηγού. Ήμουνα στη σκηνή του. Είχε αγριέψει. Σπίθες πετούσαν τα μάτια του καθώς έπαιρνε την απόφαση. Λες και τον ακούω και τώρα. Πρέπει να εκδικηθούμε το θάνατο του Βοτανιάτη. Θα τον εκδικηθούμε έτσι που θα τον θυμούνται πιο πολύ και από τον Πρίλαπο. Όμως, για να γίνει αυτό, πρέπει πρώτα να μάθουμε ποιος από τους στρατηγούς του είχε στήσει την παγίδα. Αυτό είναι το πρώτο και το κύριο. Ποιος είχε στήσει την παγίδα. Αυτός πρέπει να τιμωρηθεί. Λοιπόν, ένα μέρος του στρατού μου θα μείνει να πολιορκεί τη Στρουμπίτζη. Κι εγώ, με μεγάλες δυνάμεις, θα κατεβώ τον Αξιό να χτυπήσω εκεί τους Βουλγάρους που θα συναντήσω. Και όταν πέσει η Στρουμπίτζη, με τη βοήθεια του Θεού, θα γυρίσω για τη Θεσσαλονίκη. Δέσποτα, σε παρακαλώ, σε οικετεύω. Μην εκτελέσεις ένα τέτοιο επικίνδυνο σχέδιο. Γιατί, Δαφνομήλη. Γιατί, Δέσποτά μου, θα πρέπει πρώτα να μάθουμε πού ακριβώς είναι ο εχθρός. Και προπάντων να εξετάσουμε τα μέρη. Να δούμε αν υπάρχει ελεύθερος κανένας άλλος δρόμος. Και να αποφύγουμε εκείνη τη ρεματιά που έφαγε το Βοτανιάτη. Να πάω εγώ μπροστά, Αύγουστε, να τα εξακριβώσω πρώτα αυτά και έπειτα έρχεσαι. Να, αυτά λέγανε και σήμερα. Πρωί-πρωί ετοιμάστηκε ο Δαφνομήλης. Ξέρεις, ακούστηκε λέει το όνομα του Ιβάτζη, του Νικολιτσά και του Βλαδισλάβ. Και όποιος από αυτούς έστεισε το καρτέρι του Βοτανιάτη, θα άνοιξε τώρα η όρεξή του και για άλλους δικούς μας. Έννοια σου. Τελειώνει το μνημόσυνο του Βοτανιάτη. Έτσι το θέλησε ο Αύγουστος. Να γίνει πριν φύγει ο Δαφνομήλης. Έλα από εδώ να δούμε. Α, ο Αυτοκράτορας ασπάζεται τη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας. Στρατηγέ, έξω από το στρατόπεδο βρήκαμε ένα στρατιώτη Βούλγαρο. Είναι λίγο θυμισμένος και καταματωμένος. Φέρετε τον αμέσως εδώ. Και φωνάξτε αμέσως τον γιατρό μου. Μάλιστα, Αύγουστε. Κάτι μου λέει πως αυτός ο Βούλγαρος μπορεί να... Μην ξεκινήσει ακόμα, Δαφνομήλη. Μας περιμένουμε. Όπως νομίζεις, Αύγουστε, αλλά... Α, να, το φέρνουν, το φέρνουν. Έλα, γιατρέ, έλα, γιατρέ. Ακούμπησε τον εδώ, ναι. Έτσι, ωραία, ωραία. Κοίταξε να μου πεις τουλάχιστον αν ζει, ε. Έτσι. Εδώ. Στερεώστε το φορείο να μην κουνιέται. Ζει, μα είναι σε κακά χάλια. Τι έχει? Δεν ξέρω. Από ό,τι βλέπω, οι πληγές του κεφαλιού του δεν είναι πολύ βαθιές. Άλλες δεν έχει. Κι όμως είναι φοβερά εξαντλημένος. Φέρε εσύ αμέσως λίγο από το κρασί μου. Από το κρασί και νεκρό να στέλνει. Φαίνεται πολύ νέος. Έλα, γιατρέ, πάρε αυτό το κρασί, πάρ' το αμέσως τώρα. Έλα. Έλα, αυτό που φέρνει ο αξιωματικός. Αργεί να συνέλθει και πρέπει να φύγω. Πολύ βιάζεσαι, Δαφνομήλη. Συνέρχεται. Εξέτασέ τον εσύ, Δαφνομήλη. Κάτι θέλει να πει. Μίλησε του βουλγάρικα. Έλα. Τι λες? Είναι στο βουνό ο Ιβάτζης. Ναι. Πού? Εδώ κοντά. Ο Αύγουστος. Πού είναι ο Αύγουστος? Είσαι Έλληνας? Ναι. Πες το σύνθημα. Το σύνθημα. Νικά ο αετός. Νικά ο αετός. Έλληνας είναι. Φέρτε τον αμέσως στη σκηνή μου. Γιατρέ, κάνε ό,τι είναι δυνατόν. Πρέπει να σωθεί. Πρέπει. Αφανισμένος από την πείνα ήσουν, παιδί μου. Ε, τώρα νιώθεις καλύτερα με το δυναμωτικό που σου έδωσα. Καλύτερα, ευχαριστώ. Σπουδαίο φάρμακο. Ένα και ένα. Αίμα νιόσφακτου προβάτου που το ανακάτωσα με κάτι δικά μου γιατρικά. Πού είναι ο Αύγουστος? Πρέπει να του μιλήσω. Εδώ είμαι. Όχι, 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 όχι. Όχι. Μη σηκώνεσαι, μη σηκώνεσαι. Κάθισε ήσυχος. Μπορείς τώρα πια να μιλήσεις. Διάταξε, Δέσποτα. Ποιος είσαι? Σε ξαναείδα ποτέ? Όχι, Δέσποτα. Αν και βρέθηκα στη μάχη του Κλειδίου δίπλα στο Ρωμανό. Τι? Είσαι Βούλγαρος, λοιπόν? Όχι, Ευστάθη, Δαφνομήλη. Είμαι ένα από τα δύο Ελληνόπουλα που κατά διαταγή σου ύστερα από τη μάχη του Αξιού τα κράτησε ο Νικήτας ανάμεσα στους Βουλγάρους για να γίνουν κατάσκοποι. Ο είσαι γιος του λαμπρού μου Κρινίτη που το σκότωσαν οι Θεοκατάρα της Νεδριανούπολη. Όχι, όχι, Δέσποτα. Ο Κωνσταντίνος Κρινίτης βρίσκεται βαριά πληγωμένος στη μονή της Ελεούσας κοντά στον Αξιό. Εγώ είμαι ο φίλος του, ο Μιχαήλ Γερινός. Και σε στέλνει ο Νικήτας? Ναι, Δέσποτα. Από πού έρχεσαι? Από τη μονή όπου άφησε το φίλο μου. Και ο Νικήτας πού είναι? Πήγε στο Πετρίσκο.
Να μάθει αν είναι αλήθεια πως ο Ιβάτζης ζητά να ενωθεί με τη φρουρά του Μελένικου και να σου κλείσει τα στενά του κλειδίου. Ώστε μένει λοιπόν ανοιχτός ο δρόμος ως τον αξιό πάνω από το δύσβατο. Όχι, όχι, δέσποτα. Τα στενά εκεί τα βαστούν ο Βλαδισλάβ με τον Νικουλτσά και τον Δραξάν. Αχ, έφτασε λοιπόν ως εδώ, Δραξάν. Πώς μου είπες το όνομά σου? Μιχαήλ Ιγερινός. Μιχαήλ Ιγερινός. Έχεις καμιά συγγένεια με τη γυναίκα του Δραξάν? Είναι αδελφή μου. Τον συγχώρεσα δύο φορές. Πρώτα για τη γενναιότητά του, ύστερα για χατήρι του πεθερού του. Μα αν ξαναπέσει στα χέρια μου, μα την άγια μετάληψη, θα τον σουβλήσω. Έλα, άντε, κοιμήσου τώρα ήσυχα ήσυχα. Και αργότερα έχω κι άλλο να σε ρωτήσω. Θα σε χρειαστώ για άλλη υπηρεσία. Καλά όλα αυτά που μου είπες, Ιγερινέ. Ένα όμως δεν μπορώ να καταλάβω. Πώς βρέθηκες έτσι πληγωμένος και σε αυτά τα χάλια έξω από τα χαρακώματά μας? Μα, για να ξεφύγω από ένα σώμα βουλγάρικο που με κυνήγησε, το άλογο μου στην αφηνιασμένη τρεχάλα του με παρέσυρε και με έριξε σε μια χαράδρα που κι απόμεινε σκοτωμένο. Και εσύ? Εγώ τη γλίτωσα φτηνά. Μόνο το κεφάλι μου χτύπησε και έτσι μπόρεσα να τραβήξω για τη Στρουμπίτζη. Όταν συνήλθα από το πέσιμό μου, ήταν νύχτα βαθιά. Προσανατολίστηκα και τράβηξα το δρόμο μου. Μαζαλίστηκα και έπεσα μια-δυο φορές. Είχα χάσει πολύ αίμα. Ήμουν ακινηστικός από την παραμονή. Ύστερα, δεν θυμάμαι και πολύ καθαρά. Κάθε τόσο μου ερχόταν η σκέψη πως αν δεν φτάσω στη Στρουμπίτζη, ο αυτοκράτορας θα πέσει στο καρτέρι των Βουλγάρων. Τότε ξανά έκανα πάλι καρδιά και έτρεχα μπροστά. Στο τέλος, δεν με βαστούσαν πια τα πόδια μου. Σύρθηκα κάμποσο χάμου. Πάντα προς τα εκεί που έβλεπα από μακριά τα φώτα στο ελληνικό στρατόπεδο. Άλλο δεν θυμάμαι. Παιδί μου, να σε σφίξω στην αγκαλιά μου. Όλη μου τη ζωή προσπάθησα να υπηρετήσω πιστά και με αφοσίωση το βασιλιά μου. Καμιά όμως πράξη μου δεν μπορεί να συγκριθεί με το καλό που έκανα εκείνη τη νύχτα, όταν είπα στον Νικήτα να σας κρατήσει κοντά του, ανάμεσα στους Βουλγάρους. Μπα, τι τρέχει. Μήπως δεν είμαστε ευχαριστημένοι με αυτό που κάναμε? Όχι. Έλα, σήκωσε το κεφάλι, παλικάρι. Λίγοι φτάνουν εκεί που έφτασες εσύ με το ένα σου αυτό κατόρθωμα. Ύστερα από εκείνα που είπες στον αυτοκράτορα και από όσα έχω ακόμα να του πω εγώ, την τύχη σου την έκανες. Ό,τι και αν ζητήσεις τώρα, ο Αύγουστος θα σας το δώσει. Τίποτα δεν του αρέσει περισσότερο από την παλικαριά. Ο δρόμος σου είναι αξιοζήλευτος. Μα για πες μου, πώς αισθάνεσαι σήμερα, είσαι καλύτερα? Ναι, στρατηγέ μου. Δεν πας να ξεμουδιάσεις λίγο? Όχι, στρατηγέ μου. Θέλω να συνεχίσω ένα μήνυμα εδώ που γράφω. Καλά λοιπόν. Γεια σου, παλικάρι. Θα σε ξαναδώ. Ταύτα διατάσσει ο αυτοκράτορ Βασίλειος ο δεύτερος. Ο στρατηγός Δαφνομήλης. Μόλις βγήκε. Νικήτα, εσύ. Μιχαήλ. Μιχαήλ, εδώ βρίσκεσαι. Ναι. Μα τι έπαθες? Γιατί έτσι δεμένο το κεφάλι σου? Μια κουτρουβάλα πήρα. Πες μου, τι νέα φέρνεις? Είδες το βασιλιά? Τον είδα. Του είπα ότι το φρούριο δεν πέφτει. Θα χάσει καιρό και άντρες αν θέλει να το πάρει. Ο Ιβάτζης είναι στο βουνό. Άρα το μήνυμα που βρήκα στην άμμο ήταν σωστό? Σωστό. Ποιος όμως το έγραψε? Αυτό μένει μυστήριο. Ούτε και μπορεί να βάλει ο νους μου κανέναν. Εχθρικό χέρι μια φορά δεν ήταν. Μα τι βλέπω. Γραφιάς έγινες. Ναι. Φαίνεται πως το μήνυμα που έφερα στον αυτοκράτορα μου άνοιξε με μια στο δρόμο για να φτάσω στα υψηλότερα αξιώματα. Αντιγράφω τις μυστικές διαταγές του Αυγούστου που θα μοιραστούν στους στρατηγούς, όσο δεν μπορώ να πιάσω πιο κουραστική δουλειά. Και έτσι που με βλέπεις, είμαι υπασπιστής του αυτοκράτορα. Λοιπόν, θα μείνεις εδώ? Το ξέρεις πως δεν θα μείνω. Θα έρθω μαζί σου, όπου πας. Μιχαήλ, μην εδώ. Σου παρουσιάζεται μια μοναδική ευκαιρία να αφήσεις τη ζωή που μισείς. Καλύτερα να μην τη χάσεις λοιπόν. Και αν μείνω, θα μου φέρεις και τον Κωνσταντίνο? Ο Κωνσταντίνος είναι πια άντρας. Μόνος του θα διαλέξει τη ζωή που θα κάνει. Το βλέπεις λοιπόν πως πρέπει να φύγω, Νικήτα. Αν πέθανε ο Κωνσταντίνος, τι θα έκανες εσύ? Δεν το συλλογίστηκα ποτέ αυτό. Μα δεν μπορώ να φανταστώ τη ζωή χωρίς εκείνον. Ο Κωνσταντίνος είναι πιο ανεξάρτητος από σένα. Κι όμως αγαπάω όπως τον αγαπάς κι εσύ.
Σου το απέδειξε εκείνη την ημέρα που σε μαστίγωσε ο Βούλγαρος και έπεσε απάνω του και του σκίσε τα μούτρα. Και αν δεν παρουσιαζόσουν εκείνη τη στιγμή εσύ, ο σπουδαίος Ασάν, τώρα δεν θα υπήρχε. Άσε με εμένα τώρα. Και ένα έχω να σου πω. Ότι ο Κωνσταντίνος βλέπει πιο ψηλά. Ναι. Βλέπει πιο ψηλά από όλους μας. Και είναι δυνατότερος από όλους μας. Και από σένα ακόμα, Νικήτα, που έκανες θρησκεία σου τη θέληση του υπερήφανου Δαφνομήλη. Και πιο δυνατός ακόμα και από τον Δαφνομήλη, που τυφλά λατρεύει τη σιδερένια ψυχή του βασιλιά. Ο Κωνσταντίνος λατρεύει μια ιδέα. Την ιδέα της πατρίδας. Είναι ανεξάρτητος. Κανένα δεν έχει ανάγκη. Ενώ εγώ τον έχω ανάγκη στη ζωή μου. Ποιον έχεις ανάγκη στη ζωή σου, παλικάρι? Όχι. Γεια σου, Νικήτα. Έρχομαι από τη σκηνή του Αυτοκράτορα, ώστε δεν σε ρωτώ τι νέα φέρνεις. Και ο Σέργιος ο Χρυσόστομος, που στη γλώσσα του κανένας δεν αντιστέκεται, διατάχθηκε να ανέβει στο Φρούριο. Και αφού την ακονίσει καλά, να πείσει τους λεβέντες της Φρουράς ότι πιότερο συμφέρει να παραδώσουν το κάστρο παρά να ψοφήσουν της πείνας. Θα συνθηκολογήσει ο Αύγουστος? Έτσι θέλει. Του είπες πως το Φρούριο δεν πέφτει και ο Αύγουστος βιάζεται να το πάρει μια ώρα αρχίτερα. Φαίνεται έχει λόγους. Και βέβαια έχει λόγους. Κάθε μέρα που χάνουμε με τούτη την πολιορκία είναι κέρδος για το Ενιβάντζη και τους δικούς του. Ενώ αν πέσει το Μελένικο, δεν θα μπορέσουν να βασταχτούν στα βουνά. Ωστόσο, εσύ ξαναφεύγεις, λέει, αμέσως. Ναι, στρατηγέ, γι' αυτό σε γύρευα. Να σε αποχαιρετήσω. Πού πηγαίνεις? Στον Πρίλαπο, να βρω τον Τζάρο. Θα έρθω μαζί σου, Νικήτα. Πώς? Σε έκανε ο Αύγουστος υπασπιστή του και γυρεύεις να φύγεις για να γυρίσεις την αβέβαιη ζωή του κατασκόπου? Τι λες, παλικάρι? Ευστάθιε, Δαφνομήλη. Μου είπες πως τώρα ό,τι και αν ζητήσω από τον Αυτοκράτορα θα μου το κάνει. Μια χάρη λοιπόν ζητώ. Στη Μονή της Ελεούσας είναι ο μόνος μου φίλος, ο Κωνσταντίνος, που για μένα είναι ό,τι έχω στον κόσμο. Τον άφησα βαριά πληγωμένο. Με σύτεψε στον Αύγουστο στρατηγέ να με αφήσει να φύγω με τον Νικήτα. Θα περάσει από τη Μονή αυτή, Νικήτα? Όχι αμέσως. Αλλά θα περάσω από εκεί αφού μάθω πρώτα τις κινήσεις του Ιβάντζη στην Κερκίνη και του Νικολίτσα στο Δύσβατο. Στο μοναστήρι είναι ο Δραξάν και αυτός σε ξέρει. Μέρος από τις οδηγίες που μου έδωσε ο Αύγουστος είναι για το Δραξάν. Δική μου δουλειά να μην με αναγνωρίσει. Και ο Ιερινός μπορεί να σου χρησιμεύσει στην κατασκοπία σου. Μπορεί να με βοηθήσει σημαντικά. Είναι γρήγορος και γενναίος. Σε μια ανάγκη είναι πολύτιμος. Πήγαινε λοιπόν, Μιχαήλ. Και ώσπου να ετοιμαστείς, θα σου έχω στείλει τη γραπτή διαταγή και το διαβατήριο με την υπογραφή του Αυγούστου. Σε ευχαριστώ, στρατηγέ. Αν ποτέ χρειαστείς τυφλή αφοσίωση, θυμίσουμε. Θα σε θυμηθώ, παλικάρι. Στις μέρες που ζούμε, χρειαζόμαστε ανθρώπους αφοσιωμένους. Και ένας πιστός κατάσκοπος αξίζει αυτή την ώρα περισσότερο και από στρατηγό. Στο καλό, παιδί μου. Καλή αντάμωση, Νικήτα. Χαίρομαι που κάθε μέρα μπορείς και περπατάς λίγο περισσότερο, Κωνσταντίνε. Είσαι βέβαια αδύνατος ακόμα. Έλα, ας καθίσουμε εδώ κάτω από το δέντρο να δούμε το ηλιοβασίλεμα. Σε δύο μέρες θα είμαι πάλι δυνατός όπως πρώτα. Και τότε τι θα κάνουμε, Παπαγρηγόρη? Μακάρι να το ξέρα, παιδί μου. Μια λέω να μείνω μήπως γυρίσει ο Νικήτας, ύστερα πάλι λέω πως άδικα χασομερό περιμένοντας. Μέρες και εβδομάδες πέρασαν αφότου ήρθα εδώ και ούτε ξέρω αν τον είδω, Μιχαήλ. Από εκείνη την ημέρα που έφυγε τόσο βιαστικά να κυνηγήσει τον Ιβάτζη, τίποτα δεν μπόρεσε να μάθω γι' αυτόν. Αν γυρίσεις στο μοναστήρι σου στην Πρέσπα, ίσως εκεί να είναι πιο σίγουρα πως θα σε γυρέψει ο Νικήτας παρά εδώ. Ξέρω κι εγώ, παιδί μου, τι να πω. Φοβάμαι πάλι, μην τον χάσω και τότε τρέχα γύρευε. Άλλα 10 χρόνια μπορούν να περάσουν ως να τον ξανανταμώσω. Και τώρα βιάζομαι να τον δω. Είναι ανάγκη? Τι ανάγκη? Άφησε τα καλύτερα, παιδί μου. Είναι μακρινή ιστορία και πολύ θλιβερή. Πες μου, Κάλιωσή, αν έφευγα και το μοναστήρι μου, θα ερχόσουν μαζί μου? Όχι, Παπα Γρηγόρη. Εγώ θα μείνω εδώ. Στην Ελεούσα? Όπου τύχει. Όπου με τραβήξει η δουλειά μου. Μ' αρέσει ο τρόπος που μιλάς για τη δουλειά σου. Πες μου, ο Μιχαήλ την αγαπάει ως εσύ την αποστολή σας? Όχι. Αν μπορούσε χρόνια τώρα, θα την είχε παρατήσει για να πάει κοντά στο βασιλιά. Και ποιος τον εμποδίζει? Η αγάπη του για μένα. Τόσο πολύ σ' αγαπά? Ναι, τόσο αγαπιόμαστε. Αν θέλεις και καλά να μείνεις ακόμα στο μοναστήρι, πρέπει να το ξέρεις πως ήταν εδώ ο Δραξάν. Ναι, μου το είπες, μα έφυγε. Όχι για πάντα. Κάπου ξαναγυρίζει. Τη νύχτα εκείνη, τη φοβερή νύχτα που στα παραμιλητά σου κατάλαβες τον Ιβάτζη, ο Μιχαήλ τον άκουσε που έλεγε του Δραξάν να μάθει ποιος ήταν ο πληγωμένος στρατιώτης. Την άλλη μέρα γύρεψε να σε δει. Μα ηγούμενος του είπε πως ήσουν πολύ βαριά και ο Δραξάν δεν επέμεινε.
Από τότε, επειδή είχε άλλα πιο σπουδαία στο νου του, ούτε σε ζήτησε πια. Και ησύχασα πως ξέχασε την παραγγελία του Ιβάτσι. Σήμερα όμως ξαφνικά μαθαίνω από τον ηγούμενο πως ο Δραξάν έστειλε κάποιο στρατιώτη μόνο και μόνο για να ρωτήσει αν σηκώθηκες, αν βγαίνεις και δεν ξέρω τι άλλο. Ήθελα να το ξέρεις αυτό για να κάνεις το λογαριασμό σου. Μήπως είναι καλύτερα να φύγεις από εδώ. Δίκιο έχεις. Και σε ευχαριστώ που μου τα είπες. Έτσι ξέρω κι εγώ τι θα κάνω. Ωστόσο, για να έρθω στο μοναστήρι σου δεν θα έρθω. Μπορώ όμως να πάω στα βουνά. Μόνος? Έλα μαζί μου, παπά Γρηγόρη. Αν μπορούσα, δεν θα έλεγα όχι, παιδί μου. Τώρα πια δεν μου μένει η καρδιά να σ' αφήσω. Μα η δουλειά που με έφερε εδώ δεν μπορεί να περιμένει. Πρέπει να βρω τον Νικήτα. Θα θέλεις να μου πεις εμένα τη δουλειά αυτή, παπά Γρηγόρη? Ίσως να μπορέσω να σε βοηθήσω. Ή μήπως είναι μυστικό? Όχι, όχι. Μόνο να. Δεν ήθελα να σε σκοτήσω. Κι ίσως λες καλά ότι μπορείς να με βοηθήσεις. Για πες μου, έτυχε ποτέ ο Νικήτας να σου πει τίποτα για τον πατέρα μου? Τον πατέρα σου? Δεν θυμάμαι. Γιατί? Γιατί είναι 10 χρόνια που τον έχασα. Είχαμε μείνει μαζί σε μια μονή κοντά στα Βοδενά. Ύστερα χωρίσαμε. Πήγε εκείνος για την πόλη και εγώ στο μοναστήρι μου. Τον άλλο χρόνο πήγα στη Σκάμπα. Βρήκα τη μάνα μου μονάχη στα τελευταία της. Ο πατέρας μου δεν είχε γυρίσει. Σαν την έθαψα, τράβηξα για τη βασιλεύουσα. Ρώτησα, χάλασα τον κόσμο να τον βρω. Τίποτα δεν έμαθα. Απελπίστηκα. Σκέφτηκα πως ίσως να πέθανε ο δύστυχος. Και τότε θέλησα να βρω το παιδί. Ποιο παιδί? Η αιτία που τον έκανε να τρέχει στην πόλη ήταν να παραδώσει στη βασίλισσα Ελένη την κόρη μιας κουμπάρας της που είχε πεθάνει στα χέρια του ύστερα από τραγικά περιστατικά. Αργότερα έμαθα πως αν ο πατέρας μου έφτασε στην πόλη, η βασίλισσα είχε πεθάνει. Άρα δεν παρέδωσε το κορίτσι. Χρόνια εξακολουθούσα να τον γυρεύω εκείνον και ύστερα το κοριτσάκι. Μα ούτε το όνομά της δεν ήξερα. Το μόνο που θυμόμουν ήταν πως τον πατέρα της τον έλεγαν Αργυρό. Πάει ένας χρόνος. Μια μέρα απάντησα ένα φίλο μου καλόγερο από τη μονή του Όσιου Ναούμ στη λίμνη της Αχρίδας. Μου είπε πως από καιρό γύρευε να μου πει νέα του πατέρα μου. Ζει λοιπόν? Ζει, έτσι μου είπε. Και έχει λέει μαζί του και το κορίτσι. Μα ήταν δούλος σε ένα χωριό βουλγάρικο και παρακαλούσε να πάει ένας από εμάς, είτε ο Νικήτας είτε εγώ, να πάρουμε τουλάχιστον τη μικρή. Από τον ίδιο καλόγερο έμαθα πως ο πατέρας μου είχε βρεθεί στην Αδριανούπολη τη νύχτα της σφαγής του 15 Αυγούστου και πως ένας άρχοντας Βούλγαρος τον είχε ρίξει στη φυλακή, λέει, γιατί τον κατηγόρησαν πως έκρυβε κάποιον Έλληνα κατάσκοπο. Αλήθεια είπε? Ο Έλληνας κατάσκοπος ήταν ο Νικήτας? Το ξέρεις εσύ? Τι άλλο ξέρεις? Πες μου. Ο Νικήτας μας είχε πει ότι ο γερο Παγράτης. Παγράτης? Μα αυτός είναι ο πατέρας μου. Ο πατέρας σου? Ο Νικήτας μας είχε πει λοιπόν ότι ο γερο Παγράτης ήταν πατέρας ενός φίλου του. Εκείνη την ημέρα για να μας σώσει, κόντεψε ο Νικήτας να πιαστεί. Είμαστε στη σκηνή του Σαμουήλ. Και ο Νικήτας για να μας πάρει μαζί του, καθώς παρίστανε το Βούλγαρο στρατιώτη, είπε πως είμαστε χωριατόπεδα και μας βρήκε αυτός. Και ήρθε τότε ένας στρατιώτης και είπε πως ο γέρος λέει ψέματα, πως ο Νικήτας ήταν κατάσκοπος. Σε αυτά απάνω το σκάει ο Νικήτας. Και έφεραν το γέρο εκεί και τον ρωτούσαν. Και αυτός είπε πως υπηρετούσε στη Σκάμπα και δεν ήξερε τίποτα για τον κατάσκοπο. Ρώτησαν το παιδί. Μα αυτό κοίταζε γύρω αγριεμένο και δεν μιλούσε. Είχε χάσει τη μιλιά του. Όμως, σαν είδαν πως έφυγε ο Νικήτας, τότε έριξαν στη φυλακή τον πατέρα σου. Και ξέρεις ποιος τον έριξε στη φυλακή? Ένας Βούλγαρος αρχηγός, μου είπαν. Ένας Βούλγαρος. Ένα θηρίο. Αυτός που μπροστά στα μάτια μου κάρφωσε τον πατέρα μου στο δέντρο. Να μπορούσα να τον σκίσω, να του πάρω την καρδιά. Ο Ιβάτζης? Ο Ιβάτζης. Άφεση μην τα οφειλήματα ημών. Ως και εμείς σε αφίεμεν τις οφειλέτες. Όχι, 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 μη μου μιλάς για συγχώρεση, παπά. Η μητέρα μου την είδα σφαγμένη. Τον πατέρα μου μπροστά μου τον κάρφωσαν στο δέντρο. Ούτε να τους φιλήσω δεν μ' άφησαν. Όχι, παπά, δεν ξοφλήσαμε ακόμα οι Βάντζης κι εγώ. Σαν του πάρω την καρδιά από τα στήθια, τότε βλέπουμε για συγχώρεση. Παιδί μου, παιδί μου. Από βραδύς τότε στην Αδριανούπολη, ο Νικήτας είχε φέρει το παιδί με το γέρο μαζί μας, στο σπίτι μας. Παίζαμε μαζί. Η μητέρα μου πήρε το κοριτσάκι στα γονατά της. Είπε το όνομά του. Πώς το λέγανε, να δεις? Πώς το λέγανε? Και είπε η μητέρα μου παράξενο όνομα. Τους ξαναείδες ύστερα? Ναι, είχε ξαναγυρίσει ο Νικήτας. Μια καινούρια πληγή χάραζε το μισό του πρόσωπο. Είχε αφήσει τα γένια του να μεγαλώσουν και τα είχε βάψει μαύρα. Ήταν αγνώριστος. Έτσι πήγε στο Σαμουήλ να του πει τάχα ειδήσεις από τη Βιδίνη. Και ο Σαμουήλ, σαν τις άκουσε, μας πήρε και φύγαμε από την Αδριανούπολη όλους.
Ο Νικήτας είχε καταφέρει με μεγάλο κόπο να ξαναβρει και να αγοράσει ένα μικρό προσευχητάρι της μητέρας μου και το δαχτυλίδι του γάμου της. Αλλά τίποτα όμως δεν μπόρεσε να βρει όσον και προσπάθησε. Τα έχεις? Τα έχω. Να τα. Να και το δαχτυλίδι, βλέπεις. Είναι χαραγμένο το όνομα του πατέρα μου και της μητέρας μου. Να εδώ. Κύριε, βοήθη τους δούλους σου Ανδρώνικον και Ειρήνη. Και από κάτω τι γράφει? Δεν διακρίνω. Ομόνια γράφει. Το βιβλίο που βαστούσε η μητέρα μου όταν τη σκότωσαν. Μερικές σελίδες του είναι αιματωμένες, βλέπεις. Βλέπω. Την ημέρα εκείνη που ο Νικήτας μας χάρισε τούτα τα ιερά ενθύμια, μας πήγε παράμερα σε ένα δάσος, το Μιχαήλ και εμένα. Και ενώ φύλαγε εκείνος παρακάτω, μη μας δει κανένας Βούλγαρος, παρουσιάστηκε ξαφνικά μπροστά μας ο Γεροπαγράτης με τη μικρή. Ο Νικήτας τους είχε δει, μα φοβήθηκε να φανερωθεί και έμεινε κρυμμένος. Ένα κλαδί όμως έτριξε και ο Παγράτης τον είδε ξαπλωμένο στα χόρτα. Έκανε τάχα πως κοιμόταν. Μας ρώτησε ποιος ήταν. Δεν τον είχε αναγνωρίσει. Κι εγώ δεν τούτο είπα, γιατί ο Νικήτας μας είχε ορκίσει ποτέ σε κανένα να μην πούμε ποιος ήταν. Και είπα στον πατέρα σου πως ήταν ένας Ασάν, γιατί έτσι τον ήξεραν οι Βούλγαροι. Από τότε δεν ξαναείδα ούτε τον Παγράτη ούτε το παιδί. Πατρε Γρηγόρη, κοίταξε εκεί. Ποια είναι αυτή που πρόβαλε τώρα από τα δέντρα, εκεί στην ακροποταμιά? Αυτή είναι η Βουβή. Ποια Βουβή? Μια Βουλγάρα, λιγάκι παλαβή, έτσι λένε. Εγώ δεν άκουσα ωστόσο να κάνει τίποτα παλαβό. Βρέθηκε, φαίνεται, μπροστά στο μοναστήρι την ημέρα που σε έφεραν πληγωμένο, και από τότε έρχεται κάθε μέρα και ρωτάει πώς είσαι. Όταν ήσουν πολύ βαριά και της το είπαν, έπεσε, λέει, στο χώμα και έκλαιγε. Μα πού την έχω δει εγώ? Εσύ? Την έχεις δει εσύ? Ναι, σου λέω. Την ξέρω. Κάτι μου θυμίζει. Βοήθησέ με, παπά Γρηγόρη. Βοήθησέ με, και είναι τόσο σκοτισμένο το μυαλό μου. Δεν είναι παράξενο ύστερα από τη μεγάλη σου αρρώστια. Θέλω να θυμηθώ, να θυμηθώ. Η εικόνα της ανακατώνεται με θόρυβο νερού, με κλάμα. Γιατί το ποτάμι τρέχει εκεί κάτω και την είδες τώρα που μιλήσαμε για τόσες δυστυχίες. Έλα, γιέ μου, μην κουράζεις άδικα το μυαλό σου. Δεν την αντάμωσες παρά μπροστά στο μοναστήρι όταν σε φέρνανε ανέστητο, και δεν πιστεύω να την είδες ποτέ. Και ο Μιχαήλ πρώτη φορά την είδε εδώ που ρωτούσε για σένα. Μα έλα τώρα, πάμε μέσα. Ο ήλιος βασίλεψε. Πρώτη φορά καθίσαμε τόσο αργά έξω. Να την, μας κοιτάζει. Πάμε πιο κοντά να της μιλήσω. Να την ευχαριστήσω που ρωτούσε για μένα. Μη φεύγεις, στάσου. Μη φεύγεις! Άδικα τη φωνάζεις. Δεν την είδες? Μόλις μας αντίκρισε, στάθηκε λίγο και έπειτα, ορίστε, πήρε δρόμο. Πάει, χάθηκε. Την έλεγαν Αλεξία. Ποια? Το κοριτσάκι που έφερε ο πατέρας τότε στο σπίτι μας, στην Αδριανούπολη. Αλεξία. Και είπε η μητέρα μου. Αλεξία, παράξενο όνομα. Αλεξία, παράξενο όνομα. Κωνσταντίνε. Κωνσταντίνε, μίλησέ μου. Αλεξία, παράξενο όνομα. Κωνσταντίνε, πονάς.